συνάδελφοι ακόμα να αναρωτιούνται βασίμως εάν είχε αξία οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και η κλήση των μαρτύρων. Τα λέω γιατί ακούστηκαν και σήμερα, ακούγονται κάθε φορά. Λυπάμαι που λείπει ο συμπατριώτης μου, για να του τα πω έτσι κατάμουτρα, αυτός τα λέει κάθε μέρα, λείπει κι άλλος ένας ακόμα εκεί από τις αυλές των Προέδρων. Και απορώ γιατί ρωτήσαμε τον κύριο Κουρή ποιοι έκλεβαν. Όταν ένας συνάδελφος από εδώ ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή, το θυμάστε κύριε Κουρή με τον Τζοχατζόπουλο, και λέγαμε αυτός είναι λογαριασμός τραπέζης. Είχαμε τον λογαριασμό της τράπεζας του Τζοχατζόπουλου και έλεγε ο συνάδελφος. Το τηλέφωνο. Ναι, είναι το τηλέφωνο του. Αυτός δεν τρέπεται, είναι εδώ, φωνάζει, κάνει. Να, τι να κάνουμε τώρα. Του τα είπα και προχθές. Να σας πω κύριε Κουρή, αυτά που ακούσαμε σήμερα ότι δίνονται για τον τρόπο που δίνονται τα δάνεια. Μιας και εγώ ήμουν χρόνια στην τράπεζα, ήμουν προϊστάμενος χορηγήσεων και δεν μου τα είπε κανένας. Αυτά που λέτε εσείς ότι έτσι πρέπει να δίνονται τα δάνεια. Ούτε με φήμη που είπε ο φίλος Μολοβέρδος. Θεωρείτε ότι προβλέπονται από τους κανονισμούς, ξέρετε, σας ερωτώ, πώς δίνονται τα δάνεια, ότι υπάρχουν κανονισμοί, ότι υπάρχουν πράξεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Μπορεί ο καθένας να. Ξέρετε γιατί δεν σας ρωτάγανε κύριε Νικολόπουλε? Διότι δεν είσαστε γενικός διευθυντής, ούτε πρόεδρος. Σωστό. Αν είσαστε. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν κανόνες. Ναι. Ξέρετε ότι έχουν καταδικαστεί τραπεζικά στελέχη. Ασφαλώς, ναι. Όχι γιατί δώσανε σε ΜΜΕ. Ακόμα εκεί δεν έχει γίνει, θα γίνει και εκεί. Αλλά γιατί δώσανε σε κάτι μπακάλιδες, σε κάτι μανάβιδες και του λέει δεν τήρησες τους κανόνες της Νομισματικής Επιτροπής παλιότερα που είπατε, της πράξης του διοικητή του Στουρνάρα σήμερα. Ναι. Σήμερα όμως εσείς, κατάλαβα καλά, μας είπατε ότι όλα τα δάνεια δινώσανται όπως γούσταραν χωρίς να υπολογίζουν τους κανόνες. Όλα. Καλά κατάλαβα. Όλα δινώσανε όλα με τηλεφωνήματα. Μάλιστα. Έχω προσωπική εμπειρία. Θέλω λοιπόν. Έχω κουβεντιάσει με συναδέλφους εκδότες, τα έχω ζήσει. Εγώ κύριε Κουρή, όπως το ξέρετε, γιατί στο δικό σας κανάλι επαναλαμβάνονται εδώ και οι εργασίες και συμπεράσματα σε μια εκπομπή που έχω. Εγώ μετά από κάθε συνεδρία το ίδιο θα κάνω στο Κόντρα. Το ξέρεις, αφού ασχολούμεθα και με σένα ιδιαιτέρως. Σου έγινε πρόταση και σήμερα άκουσα από τον κύριο Κουρή. Οπότε καιρός είναι να την μελετήσεις και να την αξιοποιήσεις. Είδες ο Γεωργιάδης, έγινε αντιπρόεδρος. Λέω λοιπόν κύριε Κουρή, μετά από κάθε συνεδρίαση. Πληρώνει βέβαια και ο Γεωργιάδης, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εγώ πληρώνει. Δεν πληρώνω, αλλά δεν πληρώνω. Πληρώνει. Πληρωτικά τα λέει. Τι τζάμπα λες. Τον ευχαριστώ πολύ γιατί πληρώνει. Παίρνω 17.000 το μήνα. Πόσο? 17.000 το μήνα πληρώνει ο Άδωνης. Και τον ευχαριστώ πολύ. Όχι. Βεβαίως, εγώ είμαι τζάμπα. Βεβαίως. Ναι, ναι. Ήταν υπουργός και έρχεται και πουλάει βιβλία. Δεν ξέρω τι λέτε. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Το γίνεται ακόμη και τώρα. Βεβαίως ναι. Μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Συνεχίστε κύριε. Αγοράζει ώρες και πληρώνει κάθε μήνα. Και είναι συνεπέστατος σαν τράπεζα. Καταλάβατε. Και είναι μεγάλο πράγμα. Και είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς βουλευτής και υπουργός και να κατεβαίνει κάτω και να κάνει τηλεπωλήσεις. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Λοιπόν. Και εγώ, σας επαναλαμβάνω, είναι δημοκρατικό το κανάλι, πιστεύω στη δημοκρατία. Έχω διαφορές μεγάλες πολιτικές με τον Άδωνη, αλλά ποτέ δεν του είπα μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Κάνει ό,τι θέλει και κάνει και κήρυγμα πολλές φορές από το κανάλι. Πολιτικό. Αυτό το κήρυγμα σε τηλεοπτικό χρόνο, αν πληρώνεται ως δαπάνη, είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι αυτή η κουβέντα μας σήμερα. Καλά, να σας πω κύριε Κουρή. Έτσι. Παράπτωμα, λοιπόν, να ρωτήσω. Επειδή λοιπόν αυτά που είπατε, όπως και αυτά που είπαν οι προηγούμενοι μάρτυρες που πέρασαν από εδώ,